Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Έτσι με μια διάθεση πολύ ευχάριστη γιατί πλησιάζει Αγίου Βαλεντίνου. Και στην πραγματικότητα εσείς όταν θα βλέπετε το βίντεο την επόμενη μέρα θα είναι Αγίου Βαλεντίνου. Και καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ χωρίς ένα μακιγιάζ για του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, καταρχάς, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, πώς μου τα περνάτε. Ελπίζω να τα περνάτε τέλεια. Ελπίζω να κάνετε μοναδικές τις μέρες του 2022. Να έχετε καλό μήνα γιατί δεν τα πάμε αυτά. Τι άλλο. Και να δημιουργείτε. Κάντε ένα μακιγιάζ, κάντε κάτι τέλος πάντων. Κάντε ό,τι σας εμπνέει. Εγώ αυτό θα πω. Πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι σας έχω σήμερα. Πιάσα τα μαλάκια μου και πάμε να σας δείξω το πιο πολυσυζητημένο θέμα που με ρωτάτε. Πώς κάνω φουντωτά έχω ακούσει, άγρια έχω ακούσει, τα φρύδια του Δρακουμέλα έχω ακούσει, τα φρύδια τέλος πάντων να είναι σαν feathering. Λοιπόν, αυτό λέγεται brow lamination είτε brow lift. Εγώ όμως, παρόλο που ξέρω την τεχνική και το έκανα όντως αυτό στα φρύδια μου, πλέον έχω αποφασίσει και έχω βρει αυτό εδώ το τέλειο gel που σας το έχω ξαναδείξει και τελειώνει τώρα και δεν θέλω καθόλου, το οποίο κάνει περίπου 4 ευρώ κάπου εκεί. Είναι το glued της Βάρτσκοφ, το οποίο, παιδιά, πραγματικά στεγνώνει matte και κάνει τα φρύδια σου σαν να τα έχεις κάνει brow lift, πραγματικά όμως. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς το κάνω εγώ αυτό, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το ζελέ. Έχω τελείως στεγνά και καθαρά τα φρύδια μου και με ένα πινελάκι σπούλι εγώ, τώρα αυτό το συγκεκριμένο είναι της Anastasia, παίρνω και βάζω πάνω σε όλο το μάκρος του σπούλι μπράς μου, έτσι δηλαδή. Και τι πάω και κάνω. Λοιπόν, χωρίς να έχω βάψει το πρόσωπό μου, πάω και στην ουσία περνάω όλο το φρύδι και τις κάτω πλευρές του για να κολλήσει πάνω στο πρόσωπο. Στην ουσία αυτό κάνουμε, κολλάμε το φρύδι πάνω στο πρόσωπο. Λοιπόν, για να κολλήσει αυτό, βλέπετε έχω βγάλει κάτι αλλεργίες, κάτι τέτοιο εδώ, φανταστείτε το φρυδάκι. Και το σηκώνω κάτω πάνω. Όσο αυτό τώρα το έχω κάνει αυτή τη διαδικασία, επειδή θέλει χρόνο λίγο για να στεγνώσει και να σταθεροποιηθεί ακριβώς στο σημείο που θέλω, το αφήνω και πάω στο επόμενο φρύδι. Κάνω έτσι ένα χτένισμα ήπιο και πάω στο επόμενο φρύδι, έτσι ώστε μόλις στεγνώσει να μπορώ να το σχηματίσω το άλλο. Κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία. Λοιπόν, τώρα, όσο έχει πάνω στο σπούλι μπράς μου, πάω σε αυτό το φρύδι που το έχω αφήσει και έχει στεγνώσει λίγο, το ξαναχτενίζω και στην ουσία τι κάνω, δεν τα κάνω ευθεία πάνω, αν τα κάνω ευθεία πάνω δείτε πως είναι άσχημο. Οπότε κάνω μία έτσι όλο ευθεία πάνω τα μπροστά και μετά όσο πάω προς τα πίσω τα κατεβάζω. Τα κατεβάζω μέχρι να κάνω στην ουσία μία κλίση. Άρα έτσι τα φρύδια μου φαίνονται και πιο πυκνά και πιο χτενισμένα και ωραία και feathering και όπως θέλετε πείτε τα, άγρια, ό,τι θέλετε πείτε τα. Λοιπόν, ήδη άρχισε να κολλάει και να μου πετάει την περιττή κόλλα εδώ στα πλάγια, το βλέπετε αυτό? Ωραία. Τώρα, από τη στιγμή που κολλάει, είμαστε σε πολύ ωραίο σημείο, γιατί τώρα ακριβώς δίνουμε το σχήμα μας. Λοιπόν, εγώ τα κάνω όλα προς τα έξω, το βλέπετε πως τα κάνω, έτσι. Και πάω στο τέλος και κατεβάζω κατά κάτω. Τσάκα. Ωραία και κατά κάτω. Ορίστε, ήδη το ένα φρύδι μου είναι έτοιμο. Τώρα, κάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη. Δείτε τι ωραίο που βγήκε. Αυτό ακόμη δεν έχει γίνει. Και θα σας δείξω μετά στη συνέχεια τι κάνω. Φτάσω σε αυτό εδώ το επίπεδο, παίρνω ένα μωρομάντιλο. Γι' αυτό σας λέω πρέπει να είστε άβαφες όταν το κάνετε το φρύδι με αυτόν τον τρόπο. Και περνάω να πάρω οπουδήποτε έχει ανεβεί τζέλ πάνω για να μην μου χαλάσει μετά το μακιγιάζ. Λοιπόν, και από πάνω περνάω πολύ κοντά χωρίς να χαλάσει το φρύδι μου. Και από κάτω, τώρα αυτό έχει πετρώσει στην ουσία, οπότε δεν μας απασχολεί. Και εδώ πέρα και σίγουρα εδώ. Όλα αυτά είναι αλλεργίες, πραγματικά δεν ξέρω τι μου έχει συμβεί και σε τι έχω αλλεργία, ακόμη δεν έχω καταλάβει. Θα το βρούμε. Λοιπόν,
Σήμερα δεν έβαλα τίποτα απολύτως στο προσωπικό μου. Μπας και σταματήσει και πάψει να υπάρχει αυτό και μπορεί να είναι και τη μάσκα βέβαια. Βέβαια όμως έχω βγάλει και παντού, δεν είναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τα φρύδια μου είναι εκεί. Ακάθεκτα, τέλεια, σταθερά. Και πάμε να ξεκινήσουμε τα μάτια μας. Θα χρησιμοποιήσω P. Louise Base. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 02 και είναι τα 30 ml. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα 30 ml, πάντως ήταν πολύ οικονομικά. Θα πάρω ένα flat πινέλο που βάζω πάντα τη βάση μου και θα πάω να βάλω σε όλο το κινητό μου βλέφαρο. Μπορώ να φτάσω και πολύ κοντά στα φρύδια. Αν έχετε πολλά κενά στα φρυδάκια σας μπορείτε να τα βάψετε. Εμένα απλά είναι αρκετά πυκνά από ό,τι βλέπετε. Θα μπορούσα να διορθώσω κάποια πραγματάκια, αλλά μου αρέσει και λίγο που είναι ατιμέλυτα και λίγο πιο αραιά. Σε μένα, τώρα σε εσάς, δεν ξέρω. Λοιπόν, οπότε βάζω σε όλο το μάτι μου βάση, χωρίς να φοβηθώ. Λοιπόν, αυτό το μακιγιάζ το είχα κάνει λίγο πριν τα γενέθλιά μου και μου είχατε πει ότι σας άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι αποφάσισα να σας το κάνω και γενικά ρε παιδί μου όταν μου λες για Αγίου Βαλεντίνου σκέφτομαι ρόζ απόχρωση ή κόκκινη. Πολύ λογικό έτσι νομίζω. Λοιπόν, όπως είδατε έβαλα και λίγο πιο μπροστά και τώρα θα πάρω ένα βρεγμένο beauty blender και θα πάω τα μποναριστά να πάρω την περιττή ποσότητα και να το βγάλω αρκετά έξω. Okay, τέλειο. Αυτό εδώ χρειαζόμαστε. Να μπει η βάση μας σωστά και τώρα έχουμε και λέμε. Θα χρησιμοποιήσω την Gold Obsession από Huda Beauty. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει φανταστικές αποχρώσεις, μου αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, και θα πάρω για αρχή αυτήν εδώ τη ροζ απόχρωση. Με ένα φουντωτό πινελάκι πάω και σχηματίζω την κόγχη μου εδώ πέρα. Δεν μας νοιάζει πόσο κάτω θα κατέβει στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί στην ουσία μας νοιάζει πιο πολύ το πόσο έξω θα το βγάλουμε. Εμείς θέλουμε αρκετά να βγει έξω. Θέλουμε να σχηματιστεί εδώ όλο αυτό. Ομοιόμορφα. Και αφού κάνουμε αυτό, πάμε και από την άλλη και κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Με ένα πιο φουντωτό πινέλο, σαν αυτό εδώ πέρα, πάω και παίρνω αυτήν εδώ την ανοιχτόχρωμη, πιο ανοιχτή από την προηγούμενη που χρησιμοποιήσαμε. Αυτήν δηλαδή. Και θα κάνω λίγο το σβήσιμο πιο ωραίο εδώ πάνω. Για να μην φαίνεται από πού ξεκινήσαμε. Αφήνοντας ένα πολύ μικρό κενό για να φαίνεται η διαφορά της βάσης από το μάτι, ρε παιδί μου, που έχουμε δημιουργήσει. Το ροζ χρώμα. Με το ίδιο πινέλο που χρησιμοποιήσαμε στην αρχή, το πιο σφιχτό δηλαδή, θα πάρω αυτήν εδώ τη σκούρη απόχρωση. Μη σας τρομάζει, το ξέρω, είναι έντονη. Πάμε να την κάνουμε αρκετό blending. Και να τη βγάλουμε και αυτήν κατά έξω. Λοιπόν, που λέτε, τελειώσαμε και το Game of Thrones και ξενέρωσα full. Δεν ξέρω αν έχετε δει το τέλος. Πάντως να σας πω ότι εγώ ξενέρωσα μια φορά. Παρ' όλα αυτά μου άρεσε πάρα πολύ σαν σειρά, αλλά δεν περίμενα να έχει τέτοιο τέλος με τίποτα. Δεν λέω τίποτα άλλο, αυτό μόνο. Πάμε λίγο να καθαρίσουμε με ένα μορομάντιλο, ξέχασα τη λέξη του, για να γίνει πιο καθαρή η δουλειά μας. Πάμε με ένα μορομάντιλο και καθαρίζουμε τελείως σχηματίζοντας, τώρα θα σας δείξω, την κόγχη μέχρι ένα σημείο, σαν να κάνω cut crease με το μορομάντιλο για να καταλάβετε. Θα βάλουμε βάση μετά. Στην ουσία θέλω να πάρω λίγο την ένταση του χρώματος για να μην μου βγει μετά στη βάση. Οπότε το ξεβάφω. Ένα κουταλάκι σχηματίζω στην ουσία που βγαίνει και καθαρίζει. Ανεβάζω από εδώ και κατευθείαν θα δείτε πόσο θα αλλάξει το μάτι. Δείτε πόσο διαφορετικό φαίνεται το ένα μάτι από το άλλο. Πάμε να καθαρίσουμε και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αφού τα έσβησα, παίρνω πάλι από τη βάση μου και ένα λεπτό πινέλο flat. Μπορείτε να πάρετε και πινέλο για τα χείλη αν θέλετε, που είναι το ίδιο πράγμα. Και στην ουσία πάω να κάνω, να σχηματίσω εδώ το κινητό μου βλέφαρο.
αυτό που έσβησα στην ουσία. Θα μπορούσατε να σχηματίσετε και λίγο πιο πολύ το καπάκι σας, δεν έχει σημασία πόσο μεγάλο είναι, έτσι δημιουργείται, γιατί αν έχετε ειδικά κουκουλωτό βλέφαρο, δημιουργείται μεγαλύτερη έκταση στο κινητό σας βλέφαρο. Θα φαίνεται πιο μεγάλο. Λοιπόν, αυτό θέλω να κάνετε τώρα. Δεν είναι τίποτα, αλήθεια σας λέω, ειδικά αν το έχετε σβήσει, γι' αυτό σας είπα στην αρχή να το σβήσετε. Και περνάμε από πάνω να το ματάρουμε στην ουσία. Να πάρουμε την περιττή ποσότητα και την περιττή υγρασία του. Και το φτάνουμε μέχρι πίσω. Δείτε τι ωραίο που έχει βγει, εντάξει, είναι εκθαμβωτικό νομίζω. Και πεντακάθαρο και εντυπωσιακό ακόμη και έτσι. Λοιπόν, θα κάνω ακριβώς το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα και στα δυο μας μάτια, πάμε να πάρουμε κάτι γκλιτεράτο και θα σας πάρω αυτό εδώ το ροζάκι. Θα το πάρουμε με το δάχτυλο και θα πάμε, εννοείται, να το τοποθετήσουμε ακριβώς στο κεντρικό σημείο. Βγαίνει λίγο πιο κιτρινοπό, οπότε θα το βάλω μόνο στο κέντρο αυτό, αν είναι, και από την άλλη, εννοείται. Και επειδή θέλω προς τα έξω και στην εσωτερική γωνία να είναι λίγο πιο ροζ, θα πάρω... Ποιο να πάρω, ρε παιδιά? Αυτό βάλαμε. Αυτό ακόμη πιο πολύ κίτρινο μου φαίνεται τέλει. Πώς θα πάρω αυτό? Ωραίο φαίνεται αυτό. Θα πάρω απλά με πινέλο αυτή τη φορά, αναγκαστικά, γιατί πρέπει να πάω πιο... Α, και αυτό κιτρινίζει. Δεν πειράζει. Ό,τι είναι. Και θα πάω εδώ να το σβήσω μέχρι όσο μου βγει. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει πολύ πολύ αυτό. Κυρίως στο κέντρο θέλω να έχει λάμψει. Στα ακριανά είπαμε θα βάλουμε αυτό και μπροστά θα βάλω άλλο πάλι. Ούτως ή άλλως όλα αυτά μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά θέλω να υπάρχει μια διαβάθμιση και να αλλάζουν. Και μπροστά θα πάρω αυτό εδώ. Α, ωραίο. Και το κατεβάζω και λίγο εδώ, όπως βλέπετε. Α, υπέρλαμπρη. Τι μου λείπει τώρα, ξέρετε. Ξέρετε. Σας έχω κάνει expert πλέον, νομίζω. Inglot Eyeliner. Θα πάρω το αγαπημένο μου πινέλο για eyeliner της Kryolan, το οποίο είναι το 4302. Trolley Brush. Και θα πάρω λίγο το eyeliner μου, το οποίο κυρίως θα βάλω χαμηλούτσικα, εδώ δηλαδή, και θα το τραβήξω κάτω πάνω. Λοιπόν, και όσο είναι ακόμα υγρό, παίρνω ένα angled brush και πάω να το σβήσω. Χωρίς να προσθέσω περιττή ποσότητα. Τώρα, επειδή έχετε πάνω το shimmer, σβήνει, να ξέρετε, πανεύκολα. Λοιπόν, αυτό είναι το μαγικό. Και αφού το σβήσω καλά-καλά, συνεχίσω λίγο και κατά μπροστά εδώ. Με πολύ 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 λεπτή γραμμή, όπως βλέπετε. Ίσα να τονίσω λίγο την πλεφαρίδα για να πάει όλο αυτό ομοιόμορφο. Και τώρα θα πάω να το πατήσω ακριβώς πάνω στη γραμμή που έχω φτιάξει, με περισσότερο μαύρο eyeliner για να γίνει έντονο. Να ξέρετε, αυτό το μάτι είναι μαγικό, μαγικό. Είχατε τρελαθεί όταν το είχα κάνει, είχατε τρελαθεί όμως. Λοιπόν, τέλεια. Και πάω ξανά, όσο είναι πάλι υγρό, να μπω μέσα στις γραμμές εδώ, στις βλεφαρίδες. Θέλω να υπάρχουν κενά. Και πάλι με τον ίδιο τρόπο το σβήνω. Στην ουσία τι κάνω, μπολτάρω συνέχεια, βάζω bolt στο eyeliner μέχρι να έχει ακριβώς την ένταση που θέλουμε.
Πάω να κάνω και το άλλο μάτι. Λοιπόν, αφού έβαλα και στα δύο μάτια το eyeliner μου το τέλειο, πάω με τα two liner από Maybelline στην απόχρωση Deep Onyx και βάζω στο εσωτερικό για να ενώσω το eyeliner μου με την υγρή γραμμή του ματιού μου. Και ναι, έχει διαφορά εννοείται. Τέλεια. Ωραία. Τώρα, πάω να κάνω λίγο βάση και επιστρέφω να βάλουμε μάσκαρα και λίγο εδώ κάτω, αφού κάνω τη βάση. Βασικά όχι. Περίμενε. Με αυτό εδώ το πινελάκι θα πάρω αυτήν εδώ την απόχρωση. Θα βάλουμε εδώ πέρα. Είναι πολύ απλό. Το σπυράκι εδώ. Είναι στυλ. Ωραία. Και θα πάρω και από τη σκούρη αυτήν εδώ απόχρωση και θα βάλω ακριβώς μόνο στην άκρη εδώ. Αυτό το κάνουμε για να τονίσουμε το μάτι σίγουρα. Πόσο ωραίο και διαφορετικό φαίνεται. Πάω να κάνω βάση και επιστρέφω δρυμύτερη. Έκανα και τη βάση μου εννοείται και έδειξε άλλο μακιγιάζ ήδη, αλλά άμα δεν βάλεις μάσκαρα νομίζω τίποτα δεν δείχνει ωραίο. Αγαπημένη Lash Sensational μάσκαρα και πάμε να δούμε πόσο αναδεικνύει τις βλεφαρίδες πραγματικά αυτή η μάσκαρα. Έχει το πιο τέλειο βουρτσάκι απ' όλα. Σαν να φορά ψεύτικες νιώθω κάθε φορά που φορά από τη μάσκαρα πραγματικά. Πολύ Barbie σήμερα το μακιγιάζ νιώθω. Ωραία. Θα βάλω και λίγο... Θα βάλω και λίγο στις κάτω. Εν τω μεταξύ έχει τόσο αέρα έξω που νιώθω ότι θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Λοιπόν, εγώ στη φωτογραφία η αλήθεια είναι πως φορούσα ένα μπέζ κραγιόν, αλλά σήμερα αποφάσισα να μην βάλω μπέζ. Πιστεύω πως με αυτό το μάτι κάτι σε πορτοκαλοκόκκινο θα τέριαζε. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό εμένα, μη ρωτάτε. Λοιπόν, από We Makeup έχω της Gio το καιρός, το 103. Δεν ανοίγει. Είναι αυτό εδώ το κόκκινο. Πάμε λίγο να το δούμε όμως. Ταιριάζει πραγματικά. Είμαι έτσι μόνη μου φαντασιόπληκτη. Ταιριάζει παιδιά. Ταιριάζει και είναι πολύ, 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 πολύ. Ναι. Έχει φανταστική χρωστική σαν βούτυρο είναι. Πεθαίνω. Αχ, σαν να το έχει αναδείξει φανταστικά. Εκθαμβωτικά. Έτσι και από πιο μακριά λίγο. Αχ, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα μου άρεσε. Και αν θέλετε να το κάνετε διαρκέσεις παραπάνω με ένα χαρτί, έτσι, το βγάζετε και το κραγιόν σας θα μείνει όλη μέρα και σας το εγγυώμαι αυτό. Γιατί το έχω δοκιμάσει. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά, να προσέχετε και να περνάτε τέλεια και να πάρετε τα πιο ωραία δώρα του Αγίου Βαλεντίνου.